Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτής συμβουλεύει κάθε πρωτοετή που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις για το τι θα πρέπει να προσέχει έτσι ώστε να κάνει σωστή επιλογή στέγης. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται σχετικά και στην ιστοσελίδα του, σε αυτό που πρέπει να δώσουν βάση οι ενδιαφερόμενοι είναι να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι παρέχει αυτή. Ακόμη τα σπίτια προτιμότερο θα ήταν να τα επισκεπτόμαστε και να τα ελέγχουμε κατά τις ώρες της ημέρας. Πριν αποφασίσουμε να υπογράψουμε συμβόλαιο, θα πρέπει πάντα να ενημερωνόμαστε για τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα που θα επιβαρύνουν την τσέπη μας πέραν του ενοικίου. Μαζί με τις ευχές του ΚΕΠΚΑ για τους νέους σπουδαστές, φοιτητές που θα μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας στην πόλη στην οποία είναι το ίδρυμα στο οποίο έχουν γραφεί. Το πρώτο μεγάλο τους πρόβλημα είναι η απόκτηση στέγης ενός σπιτιού που θα καλύπτει τις ανάγκες τους για τα ωραία φοιτητικά τους χρόνια. Οι συμβουλές που δίνει το ΚΕΠΚΑ εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, θα έλεγα. Η πρώτη είναι η έρευνα. Η έρευνα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την επιλογή μιας κατοικίας με καλές συνθήκες και χαμηλό μίσθωμα. Μπορούν να αξιοποιήσουν τα μεσητικά γραφεία, τις ανακοινώσεις στο πανεπιστήμιο ή τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν στην πόλη. Ακόμα μπορούν να αξιοποιήσουν την έρευνά τους περπατώντας γύρω από το χώρο του πανεπιστημίου να δουν τα ενοικιαστήρια που υπάρχουν και οι ανακοινώσεις που υπάρχουν στις σχολές αυτές από φοιτητές ή τις επίσημες ανακοινώσεις. Αφού κάνουν την έρευνά τους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αν είναι μακριά, αν υπάρχουν συγκοινωνίες και με ποιον τρόπο θα μετακινούνται, αν υπάρχουν δίπλα τους καταστήματα που θα εξυπηρετούν τις υπόλοιπες βιωτικές τους ανάγκες και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν επιλέξουν τώρα να μείνουν μόνοι τους σε μικρά διαμερισματάκια, θα ξέρουν ότι είναι πιο ακριβά από ότι αν επιλέξουν μεγαλύτερα και έχουν συγκατοίκηση. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που είναι πολύ προσωπικό και δεν μπορούμε να τους προτείνουμε λύσεις, εκτός αν επιλέξουν την οικονομικότερη λύση, η οποία είναι σίγουρα η συγκατοίκηση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουν, τα συμβόλαια δεσμεύουν και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν τι υπογράφουν, να μην αναλάβουν δεσμεύσεις αποκατάστασης ατελειών της κατοικίας, γιατί αυτές βαρύνουν την ιδιοκτησία. Να μην αναλάβουν βάρη της ιδιοκτησίας όπως είναι οι φόροι ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που βαρύνει την ιδιοκτησία. Να αρνηθούν να υπογράψουν τέτοιο συμβόλαιο γιατί θα τους δεσμεύει, έστω και αν είναι καταχρηστική όρη. Άρα, όταν βάλουν την υπογραφή τους, να μελετήσουν καλά το συμβόλαιο. Και αν θέλουν, να κάνουν ένα τηλέφωνο στο ΚΕΠΚΑ να πάρουν περισσότερες πληροφορίες ο καθένας από αυτούς. Θα πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να παραδώσουν αργότερα την κατοικία στην κατάσταση που το βρίσκουν. Και πριν μπουν μέσα, αν η κατοικία έχει ατέλειες, όπως είπα, να μην αναλάβουν να τα φτιάξουν αυτοί, να απαιτήσουν από τον ιδιοκτήτη να τα επισκευάσει, να τα διορθώσει, να είναι κατοικήσιμη, βαμμένη και έτοιμη προς κατοίκηση η κατοικία. Διαφορετικά, ας ψάξουν να βρουν κάτι άλλο, γιατί θα παρουσιάσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Στο συνολικό τίμημα όμως, καλά είναι να ρωτήσουν και τα έξοδα θέρμανσης ηλεκτρικού που υπάρχουν, κυρίως θέρμανσης, ώστε να κάνουν ένα καλό προϋπολογισμό, γιατί αν δεν το κάνουν θα επιβαρύνουν υπέρμετρα την οικογένειά τους, ίσως βγουν εκτός προϋπολογισμού. Αν ακολουθήσουν αυτές τις συμβουλές, νομίζω ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι της διαβίωσής τους που είναι η κατοικία και ίσως είναι το πιο βασικό έξοδο. Προσοχή λοιπόν στην αναζήτηση στέγης, προκειμένου οι πρωτοετής φοιτητές να αποφύγουν ταλαιπωρία, παγίδες και κρυφές επιβαρύσεις και μάλιστα σήμερα που η καιρή είναι χαλεπή. Να σημειώσουμε πως για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠΚΑ από τις 9 το πρωί έως και τις 2.30 το μεσημέρι.